Το ολοκληρωτικό το πρώτο ημίχρονο είναι τέρμας. Έχουμε έναν απίστευτο ρυθμό σε ένα πολύ βαρύ τερέν. Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ομάδες κατηγορία λόγω προπονητή και λόγω ρόστερ για άλλη μια φορά, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, που τις θεωρώ μαζί με την Καλονή φαβορή, αν θέλετε, για την άνοδο, γιατί πραγματικά το ρόστερ είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα, γιατί έχει εμπειρία, έχει πειθαρχία και στις άσχημες ξέρει να διαχειρίζεται λοιπόν τόσο ο προπονητής όσο και το ρόστερ τις συνθήκες μέσα στα αποδυτήρια. Είδαμε ένα ανοιχτό παιχνίδι και είδαμε ότι οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές είχαν απίστευτη θέληση για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πράγμα που το κατορθώσαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο, με την ανατροπή και τον κόρσο πέναντι με τον Στεφανίδη. Σίγουρα το δεύτερο μέρος κλείνει προς την πλευρά του αντιπάλου που δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες σημαντικές, μπορώ να πω, να ισοφαρίσει. Η συμπεριφορά του goalkeeper μας ήταν άψογη, μας κράτησε λοιπόν στο υπέρ μας σκορ και θεωρώ ότι η διαχείριση μετά που έγινε ήταν πάρα πολύ καλή για εμάς και καιρός ήταν να κερδίσουμε με μια όχι τόσο καλή εμφάνιση του δεύτερου χρόνου, να κρατήσουμε το σκορ στο 1-0 που αυτό μπορεί να μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γιατί αυτή η κατηγορία βλέπετε δεν έχει πολύ μεγάλα σκορ παρά μόνο θέλει διαχείριση, εμπειρία και τρίβη. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι περνάμε μέσα στα ποδητήρια, μέσα από τις απώλειες που έχουμε. Σίγουρα τον κύριο Σουλακίδη που είναι ο γιατρός μας, που κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτό το πράγμα. Τον κύριο Θεοδοσιάδη, τον κύριο Γκιζέλ και τον κύριο Αμπατζίδη, που πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να έχουμε σε ετοιμότητα αυτό το μεγάλο ρόστερ που είναι και άξιο και αξιέπαινο σε χαρακτήρα.